Με το βλέμμα στραμμένο στοματωμένο για το ρέθυμνο Αύγουστο του 1944, το τρίμερο εκδηλώσεων για τα 80 χρόνια από τα ολοκαυτώματα στα Ανόγια και στα χωριά του κέντρου, δηλαδή σε Γερακάρι, Καρδάκι, Γουργούθη, Σμιλές, Βρύσες, Δρυγές, Ανώ Μέρος Αμαρίου και Κρυαβρύση Αγίου Βασιλείου. Μη από το δολοφονικό σχέδιο των Ναζί που έγινε πράξη. Η εντολή ήταν σαφή και εκτελέστηκε κατά γράμμα, αφήνοντα πίσω της τον όλεθρο. Ανυπολόγιστε καταστροφές και δεκάδες νεκροί. Αυτή η μνήμη πρέπει, η αγία μνήμη όπω ακούσαμε εδώ, να μείνει άσβεστη, να μεταλαμπαδευτεί στου νέους ανθρώπου μέσω των σχολείων και τη εκπαίδευση. Αυτό άλλωστε είναι και ο κύριο σκοπό του συνεδρίου τη Παρασκευή, το οποίο θα παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η άσβεστη αυτή μνήμη να αποτελέσει χρέο όλων των Ελλήνων και να αγκαλιαστεί από όλου. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Ένωση Συντακτών Πελοπονίσου, Υπήρου και Νήσων σε συνεργασία με την ΠΟΕΣΥ, την υποστήριξη τη Περιφέρεια Κρήτη και των Δήμο Ανογείων Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου. Μια σύμπραξη που ένωσε πολλές μαρτυρικέ περιοχές ανά τη χώρα. Από τα Καλάβρητα και το Δίστομο μέχρι τους Λιγκιάδες Ιωαννίνων, το Κιλκί στο Μεσοβούνι Κοζάνης, τη Δροσοπηγή στην Πρέβεζα. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές για αυτό το πραγματικά εντυπωσιακό συνέδριο με τόσους πολλούς συνέδρους από όλη την Ελλάδα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την ιστορική μνήμη. Εμάς τους κατοίκους του Χορτιάτη μας συνδέει με την Κρήτη ένα σημαντικό πράγμα. Από εδώ ξεκίνησε την του δράση. ...ο Φριτ Σούμπερτ και την ολοκλήρωση στο χωρτιά της στα τέλη της γερμανικής περίοδου. Θα είμαστε πάντα παρόντες στις συναντήσεις αυτές για τη διατήρηση της Αγίας Μνήμης. Και να φωνάξουμε όλοι μαζί δυνατά να υπάρξει δικαιοσύνη και αποζημίωση. Να προσπαθήσουμε την ιστορία μας να τη μεταφέρουμε, να μπει στα σχολεία μας, να μπει... Σκοπό του συνεδρίου είναι ανταλλαγή απόψεων αφενό για τη σημερινή κατάσταση των μαρτυρικών περιοχών και αφετέρου για το πώ θα μεταφερθεί στις επόμενε γενιέ το χρέο για τη διατήρηση τη εθνική μνήμη και πώ θα αποτυπωθεί σωστά η ιστορία χωρί μεθοδεύσει και προσπάθειε που επιχειρούν να υποβαθμίσουν την τραγικότητα των ιστορικών στιγμών για λόγου σκοπιμότητα.